Είναι μια ταινία που είναι τρεις ιστορίες, τρεις επίκαιρες ιστορίες της πόλης των Αθηνών, τέλος πάντων. Ο Γιάννης Σακαρίδης έχει καταφέρει και έχει βγάλει σημαντικά στοιχεία των ημερών, των εποχών, των μηνών, των προηγούμενων μηνών. Ένα από τα πιο επίκαιρα στοιχεία νομίζω είναι και ο ρόλος που παίζω, που είναι ο Τάρεκ, ένας Σύριος, ένας πρώην στρατιωτικός, ο οποίος αναλυποτάκτησε και έφυγε με την κορούλα του για να πάνε στη Γερμανία και δείχνει τις ημέρες οι οποίες χαρακτηρίζουν τη διαμονή του στην Αθήνα. Δηλαδή, τι περνάει, με ποιους ανθρώπους έρχεται σε επαφή, τι δυσκολίες υπάρχουν, όλο αυτό το άνθρωπος φαγείο, ας πούμε, που υπάρχει στο Αιγαίο και στις πόλεις και στα κέντρα κράτησης και στα κέντρα φιλοξενίας, ας πούμε, τα υποτιθέμενα. Είναι μια πολύ δυνατή ματιά πάνω σε αυτό το στοιχείο, ας πούμε, της πραγματικότητάς μας αυτόν τον καιρό. Εμένα είναι μεγάλη μου χαρά που παίζω αυτόν τον ρόλο και η συνεργασία είναι καταπληκτική, πολύ αυθόρμητη, πολύ ουσιαστική και είναι χαρά μου. Τα γυρίσματα της ταινίας έτσι περίπου πότε θα ολοκληρωθούν και πότε θα την δούμε στην... Νομίζω ότι την Τρίτη ολοκληρώνουμε, τελειώνουμε. Παίζουμε και ο Γιάννης Στάνκοβλου, ο Μάξης Παπαδημητρίου, εγώ. Ξένια, δεν θυμάμαι το επώνυμο μας, είναι φοβερή τραγουδίστρια. Θυμάμαι στην Μπαζάκα. Ολοκληρώνονται λοιπόν την Τρίτη τα γυρίσματα και πιστεύω του χρόνου δηλαδή να θα πάει στα φεστιβάλ στο τέλος του καλοκαιριού που ξεκινάνε. Νομίζω δηλαδή γύρω στο Σεπτέμβριο πρέπει να είναι έτοιμη και πιο πριν. Αλλά τώρα για το πότε θα ξεκινήσει η διανομή, φαντάζομαι το επόμενο χειμώνα, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Η Καλαμάτα πώς εμπλέκεται στο σενάριο? Δοκιμάζουν να φύγουν από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, το οποίο είναι λιγότερο τσαμπουκαλεμένο σε σχέση με τις Αθήνες και με άλλα μεγάλα που γίνονται έλεγχοι. Δεν περιμένουν να φύγουν από εδώ πέρα μετανάστες, παράνομοι κτλ. Οπότε. Γι' αυτό. Νομίζω είναι καλή ιδέα. Είναι ένα καλό στοιχείο, ας πούμε, της δραματουργίας, ότι φεύγει από την Καλαμάτα. Λοιπόν, η ταινία λέγεται «Πλατεία Αμερικής». Έχει βάση φυσικά στην Αθήνα. Απλά επιλέξαμε την Καλαμάτα γιατί έχω οικογενειακούς δεσμούς εδώ και ετοιμάζουμε την επόμενη ταινία, η οποία θα είναι όλη στη Μεσσηνία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους έχουν έρθει. Είναι συγκινητική η συμμετοχή και των μέσων που μου βοήθησαν, αλλά και του κόσμου και της οικογένειας. Η ταινία ελπίζουμε να έχει παγκόσμια πρεμιέρα σε ένα μεγάλο φεστιβάλ και είναι η δεύτερη ταινία μου, μεγάλο μήκος. Η πρώτη λέγεται Wild Duck και έχει πρωταγωνιστές τον Βασίλη Κουγαλάνη, τον οποίο βλέπετε σήμερα, τον Γιάννη Στάγκογλου και τον Μάκη Παπαδημητρίου και επίσης συμμετέχουν η Θέμης Μπαζάκα, ο Ερίκος Λίτσης, ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και άλλοι. Είναι πολυπρόσωποι, έχει όλες τις φυλές και επίσης μουσική θα κάνει ο Μίνος Μάτσας. Ο φωτογράφος της ταινίας είναι ο Γιάν Φόγκελ, που θα τον δείτε πολύ σήμερα. Και γενικά οι συνεργάτες μου είναι ήδη συνεργάτες από την προηγούμενη ταινία. Πόσο θα διαρκέσουν τα γυρίσματα εδώ στην Καλαμάτα? Στην Καλαμάτα είναι μία μέρα το γύρισμα, σήμερα. Οπότε γι' αυτό υπάρχει μια ένταση και μια γρήγορση.